Οι εργαζόμενοι επιστάθηκαν στο φόβο όταν η ιδιοκτησία τόκευσε δόλια το εργοστάσιο. Πήραν τη ζωή τους στα χέρια τους και αποφάσισαν να καταλάβουν το εργοστάσιο για να απαλλαγούν από την εκμετάλλευση και την καταπίεση αιώνων. Με τη στήριξη ενός παγκόσμιου κλίματος αλληλεγγύης, κράτησαν ζωντανό το ανακτημένο εργοστάσιο χωρίς αφεντικά. Άλλαξαν το αντικείμενο της παραγωγής, προσφέροντας στην κοινωνία φυσικά καθαριστικά, καλύπτοντας πραγματικές κοινωνικές ανάγκες. Με παρουσία χιλιάδων ανθρώπων από όλο τον πλανήτη που παλεύουν για ένα κόσμο ελευθερίας και αξιοπρέπειας, το εργοστάσιο έγινε χώρος αγώνα και πολιτισμού. Χιλιάδες και οι άνθρωποι που στήριξαν το εγχείρημα στους δρόμους και στα δικαστήρια ενάντια στην τοχευμένη φίλκερα και την καταστολή της αστυνομίας. Εν ώψη προεκλογικής περίοδου, θέλουμε να υπενθυμίσουμε σε όλους πως δεν πρόκειται να γίνουμε χειροκροτητές κανενός κόμματος. Να υπενθυμίσουμε πως ήμασταν οι πρώτοι που φάγαμε ξύλο από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το 2016 και πως αν σήμερα συζητάμε για την υπεράσπιση της ΙΟΜΕ, ευθύνεται η ίδια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ εξαιτίας της ψήφισης των ηλεκτρονικών πληστηριασμών το 2017. Απ' την άλλη, χαιρόμαστε πολύ που κόσμος ανεξαρτήτου κομματικής ή πολιτικής τοποθέτησης προσέρχεται στην αλληλεγγύη και στηρίζει την ιδιοτελώς την προσπάθεια. 10 χρόνια τώρα, εμείς οι εργαζόμενοι της ΙΟΜΕ, δηλώνουμε την απόφασή μας να μην παραδώσουμε το εργοστάσιο και τις ζωές μας σε όσους έρχονται να μας αγοράσουν με τον πλούτο που μας έκλεψαν.